Κοίταν που λέτε μια φορά όπου χαμένα βασιλιά καλό ανθρωπάκι. Ο Ελαιώνας. Ένας κάμπος άρρηκτα συνδεδεμένος με την καθημερινή ζωή των Μεγαραίων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εκτείνεται σε μία απόσταση περίπου 1,5 χιλιόμετρο βόρεια της σύγχρονης πόλης. Πρόκειται για έναν τόπο που ακόμα και σήμερα μπορεί να μεταφέρει τον επισκέπτη στο χθες, καθώς διατηρεί αμετάβλητα τα περιβαλλοντικά του χαρακτηριστικά και παράλληλα τα ανεξίτηλα σημάδια από τη διαρκή χρήση του στο διάβα των αιώνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα βυζαντινά εκκλησάκια της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, του Αγίου Αθανασίου και του Αγίου Γεωργίου. Ο ζωοδόχος πηγή της αρχαίας πόλης, ο Ελαιώνας την τροφοδοτούσε και με το πιο πολύτιμο δώρο, το νερό. Στην περιοχή που βρίσκεται ο Άγιος Γεώργιος, έχουν εντοπιστεί και μερικώς διερευνηθεί τα λείψανα ενός σημαντικότατου υδραυλικού έργου γνωστού ως υδραγωγείο του Ορκού ή Αμπατζάδες. Πρόκειται για έναν υδρομαστευτικό αγωγό που κατασκευάστηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. και περισυνέλεγε τα νερά από τις υπόρειες του Όρους Πατέρας και από τον υδροφόρο Ρίζοντα. Ένα σύστημα υπόγειων σειράγκων οδηγούσαν το νερό στην πόλη με τη βοήθεια της φυσικής κλίσης. Φρέατα διανυγμένα στο φυσικό βράχο ή στο σκληρό φυσικό έδαφος βοήθησαν στην κατασκευή του και στη συνέχεια στον καθαρισμό του. Το υδραγωγείο ανακατασκευάστηκε σε διάφορες χρονικές περιόδους, όπως στην κλασική και ρωμαϊκή. Θεωρείται ως πρώιμο έργο του μεγαρέα μηχανικού Ευπαλίνου. Το νερό στην πόλη διοχετευόταν μέσω ενός αγωγού κατασκευασμένου από λίθινες πλάκες. Σε πρόσφατη ανασκαφική έρευνα διερευνήθηκε τμήμα του εν λόγω αγωγού. Η κατάσταση διατήρησης είναι άριστη. Είναι κατασκευασμένος από πλάκες κοχυλιάτη λίθου, οι οποίες εγκυβωτίζουν λίθινο ρήθρο. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής εκπώνησε σχετική μελέτη ανάδειξης και υλοποίησε ένα μεγάλο τμήμα της. Η ολοκλήρωση των εργασιών και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου εκ μέρους του Δήμου θα αποδώσει στην πόλη ένα δυναμικό πολιτιστικό πόλο έλξης. Ο λίθινος αγωγός σχετίζεται και με άλλα τμήματα που έχουν εντοπιστεί σε πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες και αποτελούν συνέχεια του ίδιου κεντρικού κλάδου του αρχαίου υδραγωγείου που τροφοδοτούσε την αρχαία κρίνη στο κέντρο της πόλης, τη γνωστή ως κρίνη του Θεαγένους. Η κρίνη του Θεαγένους είναι κτισμένη ανάμεσα στους δύο λόφους του Αλκάθου και της Καρίας που αποτελούν το κέντρο του αρχαίου και σύγχρονου Άστεως. Χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. και δεν σχετίζεται με την περίοδο διακυβέρνησης της πόλης από τον τύραννο Θεαγένη. Ίσως πρώτος είχε κατασκευάσει κάποιο παρόμοιο οικοδόμημα στην εν λόγω θέση,
Η κρίνη του Θεαγένους θεωρείται ως μία από τις μεγαλύτερες και επιβλητικότερες αρχαίες κρίνες που σώζονται στην Ελλάδα. Η συλλογική μνήμη των Μεγαραίων σεβάστηκε το χώρο αυτό και η σύγχρονη πόλη αναπτύχθηκε γύρω της, εντάσσοντάς την αρμονικά στους κόλπους της. Η πρώτη ανασκαφική έρευνα στο χώρο διεξήχθη από τη Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή το 1899. Λειτουργούσε ως σημείο συλλογής των υδάτων αλλά και ως τόπος άντλησής τους. Είναι ορθογώνιας κάτωψης και αποτελείται από δύο τμήματα που μπορούσαν να λειτουργούν αυτόνομα. Σύμφωνα με τα ανασκαφικά δεδομένα, χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. Μάλλον καταστράφηκε με την επιδρομή των Ερούλων το 267 μετά Χριστόν, επανακατασκευάστηκε και εγκαταλείφθηκε το 396 μετά Χριστόν με την καταστροφή της πόλης από τους Βυσιγότθους. Η επεξεργασία που έχει υποστεί το δάπεδό της είναι μοναδική σε κτίριο υδροδότησης στην Ελλάδα, καθώς έχει επιστρωθεί με ένα μείγμα ασφάλτου, εισηγμένο από την Κασπία θάλασσα ή τη Μεσοποταμία. Η ανάμειξή της και με ζωικό λίπος κατέστησε το υπόστρωμα του δαπέδου της Δεξαμενής ιδιαίτερα στεγανό, αποτρέποντας την ανάπτυξη ζυμάτων. Η κρίνη του Θεαγένους αποτελεί το σημαντικότερο επισκέψιμο μνημείο της πόλης των Μεγάρων. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, διενεργεί ξεναγήσεις, διάφορες πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις σε συνεργασία και με τοπικούς φορείς. Κατά αυτόν τον τρόπο, η κρίνη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημόσιας ζωής και πολύτιμο κρίκο σύνδεσης της πολιτιστικής κληρονομιάς με την κοινωνία, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.